μια κρίση, θα έλεγα, που είναι πρωτοφανή στα μεταπολεμικά δεδομένα της χώρας. Μια κρίση η οποία όχι απλά έχει εξαφανίσει εργατικά δικαιώματα, εισοδήματα, λαϊκά, αλλά κυρίως έχει βάλει τη χώρα μας σε ένα σπιράλ ύφεσης. Είναι πρωτοφανές αυτό για πέμπτη συνεχή χρονιά να συνεχίζεται η ύφεση. Καλείται λοιπόν ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο να αντιμετωπίσει την κατάσταση και κυρίως να παρουσιάσει τη δική του προγραμματική πρόταση για την ανασυγκρότηση της χώρας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, επειδή όπως ήδη θα είχατε παρακολουθήσει όταν ο πρόεδρός μας ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε για πρώτη φορά τις προτάσεις του κόμματός μας, του χώρου μας για την ανασυγκρότηση της χώρας στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα. Δηλαδή ουσιαστικά θεωρούμε εμείς ως βασικό εργαλείο, ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση, τον αγροτικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς μέσα στα πλαίσια αυτά, έχοντας ήδη διαμορφώσει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για την επίλυση των αγροτικών προβλημάτων, όχι μόνο θα έλεγα των βραχυπροθέσμων αυτών που ουσιαστικά ανάγκασαν πριν από λίγο καιρό τον αγροτικό χώρο να προβεί σε κινητοποιήσεις, τις οποίες γνωρίζετε όλοι πώς αντιμετώπισε η σημερινή κυβέρνηση, αλλά κυρίως θέλουμε να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για το αύριο του αγροτικού χώρου, γιατί και αυτό ήταν ένα από τα ζητούμενα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Εκεί λοιπόν στην απόψινή μας συγκέντρωση, θα σε επαφή με τους αγρότες, με τους κατοίκους ευρύτερα της περιοχής, θα παρουσιάσουμε τη δική μας πρόταση, η οποία θα έλεγα ότι στηρίζεται σε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις αγροτοδιατροφικές ανάγκες της χώρας μας. Έχουμε αναδείξει το αγροτικό διατροφικό κομμάτι ως το σπουδαιότερο, ως το σημείο αναφοράς θα έλεγα. Και βέβαια μέσα σε αυτή τη διαδικασία εννοούμε ότι θα παρακολουθήσουμε και θα αναλύσουμε τις θέσεις μας από τον αγρότη παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, μέχρι το ράφι θα έλεγα έτσι του καταναλωτή. Εκεί λοιπόν στην πρότασή μας θα καταθέσουμε και τις απόψεις μας σχετικά με το μεγάλο μέγιστο πρόβλημα που έχει ο αγροτικός χώρος και είναι, όπως είπε και ο Αλέξανδρος προηγούμενα, το κόστος παραγωγής. Είμαστε η ακριβότερη χώρα σε κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πρέπει να δοθεί μια μάχη κυρίως όσον αφορά τα αίτια που προξενούν αυτό το τεράστιο κόστος και δεν είναι άλλα από το ΦΠΑ, δεν είναι άλλα από το φόρο κατανάλωσης πετρελαίου, κάτι που ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει και θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση. Ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα σταθούμε είναι ότι επιτέλους σε αυτή τη χώρα που χάθηκαν παραδοσιακά προϊόντα, γιατί ήμασταν μια χώρα παραδοσιακά αγροτική και δυστυχώς γίναμε αιμορραγικά εισαγωγική. Διότι όταν έχουμε πάνω από 3 δις ευρώ κάθε χρόνο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, εκεί λοιπόν πρέπει από τη δική μας πλευρά να παρουσιάσουμε την πρόταση αυτή, η οποία σιγά σιγά θα βάλει την αγροτική δραστηριότητα σε μια παραγωγή που θα υποκαταστήσει όλες αυτές τις ανάγκες. Βεβαίως μέσα σε αυτά τα πλαίσια η συζήτησή μας δεν θα περιστραφεί μόνο στην δική μας πρόταση όσον αφορά το εθνικό στρατηγικό μας σχέδιο, αλλά θα γίνει και μια συζήτηση πάνω στην κοινή αγροτική πολιτική, η οποία ουσιαστικά διαμορφώνεται, σε λίγο καιρό θα πάει στο Συμβούλιο Κορυφής για να υπάρξει μια σχετική απόφαση. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι θέσεις. Θα καταθέσουμε τις δικές μας θέσεις κυρίως συνδέοντας την παραγωγή και με τις επιδοτήσεις και βεβαίως χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δικαιώματα που υπήρχαν θα χαθούν. Θα γίνει μια διεξοδική συζήτηση μέσα σε πλαίσια που ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουν έστω αυτό το μειωμένο ποσό που έρχεται από την κοινή αγροτική πολιτική 2014-2020 προς την κατεύθυνση που σας είπα προηγούμενα, στήριξη του αγροτικού διατροφικού τομέα αλλά και εξαγωγικού προϊόντων τα οποία έχουν εξαγωγικές
δυνατότητες. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο πάνω στα αγροτικά, απλά θέλω να σας πω ότι εμείς, κλείνοντας, δίνουμε τη μάχη μας, γιατί πάρα πολλά λέγονται και ακούγονται, ιδιαίτερα σε σχέση με την Ευρωζώνη, σε σχέση με το ευρώ. Για μας, κύριο ζητούμενο αυτή την ώρα είναι να σταματήσει η ύφεση, επιτέλους αυτή η κατηφόρα στην οποία βρισκόμαστε δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί αν συνεχιστεί αυτή η κατηφόρα, δυστυχώς είτε στο ευρώ είμαστε είτε στη δραχμή είμαστε, ο ελληνικός λαός θα έχει οδηγηθεί σε εξαθλίωση.